Ακούστε να δείτε τι έχει γίνει. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι του Νίκου Βέρτη. Δεν ξέρω πότε βγήκε το τραγούδι του Νίκου Βέρτη, το ακούμε όμως. Υπήρξε και μια συνέντευξη του Νίκου Βέρτη που είχε δώσει στο περιοδικό People, την οποία την είχε δώσει το 2014. Α, πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Καλά ως εδώ. Τέλεια. Έγινε μια αναπαραγωγή από κάποια site σε συγκεκριμένη συνέντευξη για κάποιο λόγο, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Ο Αργύρης Αγγέλου, λοιπόν, ο οποίος κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή στον Pride 98,6, βγήκε προχθές ή χθες. Χθες ή προχθές ήταν. Χθες το πρωί, λοιπόν, βγήκε και είπε ότι όλοι οι παντελονάτοι ξεχύθηκαν στους δρόμους. Ήταν πολύ λάθος δήλωση και έπεσε σε παγιδάρα ο Νίκος Βέρτης. Γιατί ο Νίκος Βέρτης σε αυτό το δημοσίευμα μιλούσε για το αν είναι ομοφυλόφιλος ή όχι και έλεγε ότι εγώ είμαι παντελονάτος κτλ. Ο Αργύρης Αγγέλου είδε αυτούς τους τίτλους, είπε ότι έπεσε σε παγιδάρα. Μόνο που σε παγιδάρα, μάλλον, έπεσε ο Αργύρης Αγγέλου, διότι δεν ήξερε ότι η συνέντευξη αυτή ήταν από το 2014. Α, την είδε σαν να είναι πρόσφατη. Την είδε σαν να είναι πρόσφατη. Κάπου, επειδή μου ξεθάφτηκε και στο πλαίσιο κουβέντα, α πούμε, την. Όχι, όχι. Έπαιξαν ήδη στα site με τη συγκεκριμένη συνέντευξη και ο Αργύρης Αγγέλου την είδε, θίχτηκε από το προηγούμενο της συνέντευξης. Και απάντησε τόσα χρόνια μετά. Και απάντησε σε αυτό. Ωστόσο, σήμερα το πρωί, ο Αργύρης Αγγέλου ουσιαστικά παίρνει πίσω το σχολιασμό του, λέγοντας ότι όντως έκανα λάθος, διότι δεν ήξερα ότι είναι η συνέντευξη. Άρα ενημερώθηκε ότι είναι παλιά. Ενημερώθηκε, ωστόσο από ό,τι έχω καταλάβει, λέει ότι δεν ήταν ο μόνος που έπεσε παγίδα, ότι πέσαμε πολύ σε παγίδα. Πάμε να δούμε τι είπε και το σχολιάζουμε. Όσε και καλά τι κάνεις. Όταν ακούς κάτι που δεν ισχύει, το προσπερνάς. Τα πρώτα χρόνια με έλεγαν Τούρκο, μετά Αλβανό. Μετά είπαν ότι ο πατέρας μου είναι πολύ πλούσιος και εξαιτίας του έκανα καριέρα. Ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε. Πράγματα που δεν ισχύουν δεν με απασχολούν. Καταρχήν, έχω μεγαλώσει στην Ολλανδία και μισώ τους ανθρώπους που ντρέπονται για τις ιδιαιτερότητές τους. Αν είσαι γκέι, δεν πρέπει να ντρέπεσαι να το πεις. Είχα παιδικούς φίλους γκέι, οι οποίοι δεν ντρέπονταν για αυτό. Αν ήμουν γκέι, λοιπόν, δεν θα ντρεπόμουν με τίποτε να το πω δημόσια. Δυστυχώς για κάποιους και ευτυχώς για κάποιες, είμαι ο τελευταίος άνθρωπος στη γη που θα είχα έστω και 1% μέσα μου ομοφιλοφιλικές στάσεις. Προσωπικά, ξέρεις, λυπάμαι για εκείνους που δεν έχουν αποδεχτεί τον εαυτό τους και τους απομακρύνω από κοντά μου. Τον ρωτάω αν θα εκνευριζόταν σε περίπτωση που τον φλέρταρε ένας άντρας. Δεν θα τσαντιζόμουν. Εξαρτάται βέβαια και από τον τρόπο. Γνωστός άνθρωπος με φλέρταρε με χιδεότητα και γλίτωσε το ξύλο στο δευτερόλεπτο, χωρίς όμως να νιώθω την ανάγκη να αποδείξω τι είμαι. Όσα λάθη και να έχω κάνει στη ζωή μου, η ηθική μου είναι πάντα ψηλά και μακάρι όλοι οι άντρες να φορούσαν τα παντελόνια που φοράω. Πρόσθεση. Όλοι οι παντελονάτοι, ρε παιδί μου, ξεχυθήκαν στους δρόμους. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο καθόλου. Ούτε τη μουσική του ακούω, ούτε μια φορά έχω βρεθεί σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε. Κάνει κέφι ο άνθρωπος και ο κόσμος τον αγαπάει πολύ. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θεωρώ όντως ότι είναι μια απαράδεκτη ερώτηση από τη μεριά του δημοσιογράφου. Έχω βιώσει τέτοιες ερωτήσεις στο παρελθόν και σε πολύ πιο δύσκολες εποχές. Όχι τώρα που η κοινωνία είναι πιο έτοιμη να τις ακούσει. Ναι. Και έχω αντιδράσει κι εγώ ακραία. Με άλλο τρόπο. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει σε αυτή την τραγική ερώτηση και δυστυχώς στις 99% φορές που προσπαθείς να απαντήσεις, να γλιτώσεις από μια τέτοια ερώτηση παίρνοντας την απόφαση ότι θα απαντήσεις, λες... Σαφέστατα ήταν μια πολύ λάθος δήλωση του Νίκου Βέρτη. Πολύ λάθος. Είναι ένας έμπειρος άνθρωπος και δεν καταλαβαίνω πώς έπεσε σε τέτοια παγιδάρα. Για να απάντησε έτσι, βέβαια κάτι λέει για τον χαρακτήρα του. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Δεν χρειάζεται υπερπροσπάθεια γενικά στα πράγματα. Ούτε να αποδείξει τα παντελόνια σου. Πραγματικά. Μιλήσαμε χθες, λοιπόν, αν θυμάστε, για τον Νίκο Βέρτη και για τις περιβόητες δηλώσεις. Στο youpi.gr, που είναι ένα μεγάλο site και εκεί γράφει ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος, γράφει ότι αυτές οι δηλώσεις έγιναν το 2014 στο περιοδικό People, που το αναφέραμε και εμείς εδώ, το οποίο δεν υπάρχει πια. Ένας άνθρωπος δεν αναρωτήθηκε, και καλά ή έξω που δεν είναι η δουλειά τους, ή μέσα στα site που είναι δημοσιογράφοι, που ψάχνουν, που έχουν την πληροφορία. Δεν αναρωτήθηκε ένας άνθρωπος ότι το People εδώ και 5 χρόνια δεν υπάρχει, ας πούμε. Δεν προβληματίστηκε ένας άνθρωπος. Παιδί μου, ναι, εμείς πέσαμε στη λούμπα όπως πέσανε όλοι. Εκεί ξέρεις τι και τηλεοπτικές εκπομπές πέσανε και όλα. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ότι δεν γίνανε οι δηλώσεις, ότι βγάλανε τρελό τον άνθρωπο. Και σχολιάζει επίσης και με πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα ακόμα το γεγονός ότι οι δηλώσεις όταν γίνανε το 2014 δεν άνοιξε ρουθούνι. Παρ' όλα αυτά. Μες στην αγνιά μας τα έξυπνα πουλιά τη μύτη πιάνονται. Ζητάμε ένα συγγνώμη γιατί αναπαράγαμε και εμείς. Πέσαμε στην παγίδα που πέσανε όλοι.
Εκτός από, από την εκπομπή του Αργύρη που έγινε όλη αυτή η αναπαραγωγή και η τοποθέτηση και η συζήτηση και μετά η συγγνώμη, υπήρξαν και άλλοι που αναπαρέγαγαν αυτή την είδηση. Ναι, πολλές τηλεοπτικές εκπομπές πήραν το απόσπασμα. Άρα έπεσαν όντως την. Περίμενε. Πήραν το απόσπασμα του Αργύρη. Πήραν το απόσπασμα. Πήραν τις δηλώσεις του Βέρτη μετά από τόσα χρόνια που σχολιάσανε. Πήραν το απόσπασμα του Αργύρη Αγγέλου από τη ραδιοφωνική εκπομπή και το σχολιάσανε. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι πραγματικά δεν το ξέρανε, δεν μπήκαν στη διαδικασία να γκουγκλάρουν, να το σκεφτούν. Άντε ο Αργύρης. Δεν ήξερε. Ο Αργύρης. Εγώ θα πάρω το μέρος του Αργύρη, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν είναι δημοσιογράφος. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει την έρευνα. Λες. Διάβασε. Δηλαδή μου έχει δημόσιο λόγο μέσα σε ένα ραδιόφωνο και δεν ξέρει τι θα βγει να σχολιάσει. Διάβασε. Πρέπει. Γύρισε και είπε από πού βρήκε την πηγή του, από τα sites, είδε ένα τίτλο και θέλει απλά να το σχολιάσει. Ναι, τότε... Έχει το δικαίωμα να το σχολιάσει. Φυσικά και έχει το δικαίωμα να το σχολιάσει. Αλλά... άποψη ο Αργύρης πάντα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι όταν έχει μια εκπομπή. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Κώστα μου. Όταν έχει μια εκπομπή και στοχεύει να απαντήσει σε κάποιε δηλώσει που έχουν να κάνουν με τέτοια θέματα και θέλει να κάνει και εσύ τοποθέτηση από αυτού, πρέπει να είσαι 100% πρώτον σίγουρο πότε το είπε, από πού το είπε, σε τι πλαίσιο το είπε. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει και το υπόλοιπο τη κουβέντα πάνω στην οποία έγινε μια τοποθέτηση. Γιατί μπορεί άλλα να εννοεί, άλλα να έχει πει και άλλα να έχει ερωτηθεί. Και απλά έτσι όπω απομονώνει τη δήλωση να ακούγεται και να βγαίνει τελείω διαφορετικό το συμπέρασμα. Θεωρώ δηλαδή ότι χρειάζεται όταν έχει δημόσιο λόγο μια πολύ συγκεκριμένη προετοιμασία όταν πρόκειται να κάνει μια τοποθέτηση. Δεν είναι ότι ανοίγουμε ένα μικρόφωνο και πάμε και κάνουμε μια. Προφανώς, απλά επειδή έχετε κάνει χρόνια ραδιόφωνο, ξέρετε ότι αν πέσει στα χέρια σας εκείνη τη στιγμή κάτι και λες, όχ, μόλις βγήκε. Διαβάζουμε και αυτό. Μπαίνει στη διαδικασία να το σχολιάσει. Εσύ είσαι δημοσιογράφος. Δεν ανοίγει, ρε παιδιά. Έχουμε κάνει πολλά χρόνια ραδιόφωνο και δεν έχει γίνει ποτέ. Παιδιά, είστε δημοσιογράφοι όμως εσείς. Σας λέω ότι ο Αργύρης δεν είναι δημοσιογράφος. Το συμπέρασμα που βγαίνει ποιο είναι, το ότι καλό θα είναι να υπάρχουν και δημοσιογράφοι οι οποίοι ξέρουν πώς λειτουργεί ο δημόσιος λόγος. Ζήτησε συγγνώμη και δεν το ήξερε. Κοίτα, εγώ τον Αργύρη τον λατρεύω. Τέλος. Αλλά άσχετο αυτό. Ακόμα και σε εκπομπές που δεν είναι δημοσιογράφοι αυτοί που κάνουν τις εκπομπές, υπάρχει πάντα στην ομάδα ένας δημοσιογράφος. Ένας κάνει την παραγωγή, δηλαδή φέρνει τα θέματα, έχει ένα κριτήριο για να πει αυτό πρέπει να το πείτε, αυτό δεν πρέπει να το πείτε. Αυτό αξίζει να το σχολιάσετε. Καταρχάς είναι επικίνδυνο. Δεν μπορείς να ανοίξεις έναν υπολογιστή ξαφνικά να δεις μια είδηση πριν από 15 χρόνια για να το πεις. Αυτό μου φάνηκε μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή μια που το είπε και την επόμενη μια που το πήρε πίσω. Επίσης προσπάθησε ο Αργύρης να ρίξει την ευθύνη και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Εγώ αν δεν κάνω λάθος, εντάξει δεν έχω δει και όλες τις εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά οι εκπομπές και που παίξαν το απόσπασμα, το παίξαν με αφορμή τα σχόλια του Αργύρη και λέγοντας ότι η συνέντευξη ήταν το 2014 από ένα περιοδικό το οποίο πια δεν υπάρχει. Δηλαδή οι εκπομπές από μόνες τους δεν πήραν το απόσπασμα. Πόντως και εμείς το είχαμε δει ότι στα site κυκλοφορούσε. Είδαμε, α, τι είναι αυτά, πότε τα είπε ο Νίκος Βέρτης, α, είναι μια παλιά συνέντευξη, δεν την παίζουμε. Και νομίζω ότι όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές έτσι λειτουργήσαν. Όταν ο Αργύρης βγήκε και είπε αυτά, σχολιάστηκαν τα λόγια του Αργύρη και είχε ως συνέπεια να πούμε και τις δηλώσεις του Νίκου Βέρτη, όπως κάναμε και εμείς σήμερα. Αλλά ουσιαστικά. Γιατί κατηγορεί τις τηλεοπτικές εκπομπές, οι οποίες ουσιαστικά κάνουν τη δουλειά τους, γιατί έχουν δημοσιογράφους και ξέρουν τι γίνεται και τι μπορούμε να πούμε. Άρα δεν πέσανε οι εκπομπές σε παγίδα. Με αυτό λέω, ότι δεν έπαιξαν σε παγίδα. Ο Αργύρης και η εκπομπή αυτή έπεσε σε παγίδα. Και προσπαθεί να μετακυλήσει την ευθύνη και σε άλλους. Αυτό θέλω να πω. Ναι, πάντως ήταν πολύ έντονος και στα λόγια του. Δεν είχε άδικο σε αυτό που είπε ουσιαστικά. Λίγο περισυγχρονισμένα. Δεν είχε άδικο. Γιατί και ο Νίκος Βέρτης, ρε παιδί μου, σε αυτά που έλεγε, όντως προκαλεί με αυτά που έλεγε. Και επίσης παντελόνια δεν φοράνε. Λέει, μακάρι όλοι οι άντρες να φορούσαν παντελόνια. Και οι ομοφυλόφιλοι παντελόνια φοράνε. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτή είναι μια δήλωση 10 χρόνια πίσω. Ναι, αλλά κάποιο το ξεκίνησε και κάποιο το έφερε στην επιφάνεια. Και για κάποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Καταλαβαίνει γιατί τώρα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να ρίξει την ευθύνη σε αυτό που το ξεκίνησε. Αυτό που το ξεκίνησε μπορεί να το ξεκίνησε για συγκεκριμένου λόγου και συγκεκριμένου σκοπού. Το θέμα είναι εσύ αυτό που ξεκινάει κάποιο πώ θα το πάρει και θα το πα παρακάτω. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι και σε αυτά που είπε ο Αργύρης μια χαρά τοποθετήθηκε σχολιάζοντα τα όσα είχε πει πριν από τόσα χρόνια ο Βέρτης, απλά σχολιάζουμε το γεγονός ότι, παιδί μου, έγινε ένα μικρό τοπηματάκι, δεν έγινε και κάτι τόσο τραγικό. Απλά το συζητάμε γιατί και ο ίδιος ο Αργύρης βγήκε. Καλά, ναι, λάθη γίνονται. Παιδιά, δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει κάνει ζωντανό αέρα και να μην έχει κάνει ποτέ λάθος στη ζωή λάθη του. Γίνονται. Και πολύ πιο χοντρά λάθη από αυτό. Απλά όταν έχεις δημόσιο λόγο πρέπει να ξέρεις και τις συνθήκες.